Μειωμένη ήταν η κίνηση και στις εκπτώσεις στην αγορά του Βόλου. Σύμφωνα μάλιστα με τα πρώτα στοιχεία έρευνας που έκανε η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων Ελλάδος, που προχώρησε σε δειγματοληπτικές έρευνες στις περιοχές τους, προκύπτει ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού μείωσης, 8 στους 10 εμπόρους επιβεβαιώνουν την πτωτική πορεία του τζίρου τους, ενώ 2 στους 10 δηλώνουν ότι ο τζίρος τους κινείται στα ίδια εξίσου χαμηλά περσινά επίπεδα. Οι εκπτώσεις τελειώνουν 31 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο. Η κίνηση στην αγορά ήταν καλύτερη από προεκτώσεων εποχή. Βέβαια τα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι είναι δραματικά. Υπάρχει η μείωση 20 με 30% ανάλογα το είδος. Ακόμα στάνταρ δεν έχουμε, αλλά εκεί θα γίνει. Εμείς θα κάνουμε μια έρευνα μόλις τελειώσουν εκπτώσεις με ερωτηματολόγιο σε όλους τους συναδέλφους. Τα μεγάλα ποσοστά των εκπτώσεων στις βιτρίνες των καταστημάτων από την πρώτη και όλα σήμερα δεν συγκίνησαν τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι πολύ διστακτικοί και ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους. Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις από την αρχή της καλοκαιρινής περίοδου είχαν επηρεαστεί από την καθίζηση της κατανάλωσης, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εισοδημάτων, στην αύξηση της φορολογίας και στην εντυνόμενη αβεβαιότητα. Όλη αυτή η οικονομική κρίση και όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα αγγίζουν και εμάς. Ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά για να ψωνίσει μόνο τα απαραίτητα πράγματα που ήθελε. Έκανε επιλεκτικές αγορές. Η συμπεριφορά των περισσότερων καταναλωτών της εβδομάδας των εκπτώσεων ήταν φοβική λόγω έλλειψης ρευστότητας και ανασφάλειας από τα επερχόμενα φορολογικά μέτρα του Σεπτεμβρίου. Τα κεντρικά καταστήματα είχαν αρχικά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά όχι ανάλογες πωλήσεις. Από εδώ και πέρα, μετά το πέρας των εκπτώσεων, θα έχουν κάποια καταστήματα ή και όλα θα έχουν προσφορές, για να μπορεί το καταναλωτικό κοινό να κάνει τις αγορές, τις τελευταίες ή και τις φθινοπωρινές. Αρχίζουν τα σχολεία, ευελπιστούμε σε κάποιες αγορές για τα παιδιά και από εκεί και πέρα ελπίζουμε.